Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Ο Πρωθυπουργό βρίσκεται στι Βρυξέλλε, όπου συμμετέχει στι εργασίε τη έκτακτη συνόδου κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση τη ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση τη ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή μια συμφωνία πακέτο, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια προ την Ουκρανία, αλλά και αυξημένου πόρου για το μεταναστευτικό και τι φυσικέ καταστροφέ. Ο Πρωθυπουργό δήλωσε αισιόδοξο ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε να πετύχουμε επιτέλου μια συμφωνία. Αναφέρθηκε μάλιστα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ τη πρόταση η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει μια πάυση στο καθεστώ αγρανάπαυση για εκτάσει οι οποίε καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν πρόσθετε εκτάσει για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότε μα να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων, αλλά και από τι συνδεδεμένε ενισχύσει. Από εκεί και πέρα, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθε. Η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια των δημοσιονομικών τη δυνατοτήτων, βρίσκεται πάντα κοντά στον πρωτογενή τομέα, όπω το έκανε εδώ και 4,5 χρόνια. Έτσι, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα, ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργό. Αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία επί της αρχής και σε ενωτικό κλίμα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων. Οι διατάξει δημιουργούν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τη βία στα γήπεδα για να μην θρυνήσουμε ξανά θύματα όπω ο Άλκη Καμπανό που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όπω ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, κάνοντα αποδεκτή την πρόταση τη αξιωματική αντιπολίτευση, η σημερινή μέρα θεσπίζεται ω η Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου. Δημιουργήθηκαν τεχνικά, τεχνικά με κλιμάκια τα οποία επισκέφθηκαν και τα 14 γήπεδα της Super League για να καταγράψουν ανάγκες και αδυναμίες. Τα μέτρα που προβλέπονται στο νομοσχέδιο αφορούν μεταξύ άλλων στη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονική εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εισόδου των φιλάθλων στου χώρου του γηπέδου την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων, τη σύσταση τη Εθνική Επιτροπή Συντονισμού και την αναδιαμόρφωση τη Διαρκού Επιτροπή Αντιμετώπιση τη Βία. Το ζήτημα αυτό πρέπει να μα βρει όλου ενωμένου και όλου στην ίδια πλευρά. Πολιτεία, πολίτε, αθλητικού παράγοντε, ώστε να αποβάλουμε τα παραβατικά στοιχεία από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Όπω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό και κατόπιν το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, σε συνέχεια του πρώτου ξεκινά και δεύτερο κύκλο πρώτη αρρωγή προ τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει και τι κτηνοτροφικέ μονάδε για τι περιοχέ που επλήγησαν από τη θεομηνία Ντάνιελ στη Θεσσαλία και σε άλλε περιοχέ. Κατά το δεύτερο κύκλο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του αρρωγή.γκav.gr από την αρχή τη επόμενη εβδομάδα να υποβάλουν αίτημα είτε για πρώτη φορά είτε να αναθεωρήσουν το ήδη υπάρχον σε περίπτωση που κρίνουν ότι έχουν πολύ σοβαρέ ή πάρα πολύ σοβαρέ ζημιέ σε εξοπλισμό, σε πρώτε ύλε, σε αποθηκευμένα προϊόντα, σε κατεστραμμένα οχήματα και σε έγκυο κεφάλαιο. Επιπλέον λοιπόν τη πρώτη αρρωγή που έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για επιπρόσθετη ενίσχυση πρώτη αρρωγή από 5 έω 10.000 ευρώ. Παράλληλα, με τροπολογία που κατατέθηκε, προβλέπεται πω οι αγρότε που έχουν πληγεί από τη θεομηνία του Ντάνιελ θα Έχουν δύο χρόνια πλήρη αναστολή πληρωμών με συνέχιση τη παροχή ρεύματο και έπειτα θα τεθεί σε λειτουργία μιας, μια πενταετή ρύθμιση των υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών οφειλών με μηδενικό επιτόκιο. Συνολικά δηλαδή είναι μια επταετή ρύθμιση που θα ολοκληρωθεί το 2030. Ο ΕΛΓΑ έχει κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αποζημίωση του φοιτικού κεφαλαίου, ενώ ήδη έχουν χορηγηθεί 33,9 εκατομμύρια ευρώ προς 16.400 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Η αγροτική παραγωγή αποτελεί κομβικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας και θέλουμε να τη διαφυλάξουμε, προστατεύοντας τους αγρότες και τα ελληνικά προϊόντα. Την προηγούμενη τετραετία δώσαμε αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουμε ενεργοποιήσει το μέτρο της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και για το 2022 και για το 2023. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στι ζωοτροφέ και στα λοιπάσματα. Απορροφήσαμε και τι μεγάλε αυξήσει στι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο και για του αγρότε. Οι εισαγόμενε κρίσει και η αύξηση του πληθωρισμού αυξάνουν το κόστο ζωή και το κόστο παραγωγή, το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα φαινόμενο που πλήττει όλη την Ευρώπη, όπου βλέπουμε αγροτικέ κινητοποιήσει και τρακτέρ ακόμα και στου δρόμου των Βρυξελών ή του Παρισιού. Η κυβέρνηση παραμένει πιστή στι δεσμεύσει τη. Όπω στηρίζουμε κάθε νοικοκυριό. Όσο μα το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, απέναντι στι συνέπειε τη ακρίβεια, έτσι στηρίζουμε και του αγρότε μα. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί η ελληνική οικονομία είναι πλέον πιο ανθεκτική, πιο οχυρωμένη, με προοπτικέ ανάπτυξη που αντανακλούν και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η Ελλάδα πλέον γίνεται είδηση για τι θετικέ εξελίξει στην οικονομία τη. Εκδώσαμε δεκαετέ ομόλογο ύψου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο από το 2010 για το οποίο λάβαμε τις περισσότερες προσφορές ύψους 35 δισεκατομμυρίων και τώρα μπορούμε να δανειστούμε με χαμηλότερο επιτόκιο της τάξης του 3,5%. Με τη χαμηλότερη διαφορά σε σχέση με τη Γερμανία. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα μας, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνετή δημοσιονομική πολιτική για την οποία έχουμε δεσμευθεί και την οποία εφαρμόζουμε, εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού, ωφέλη που περνάνε στην αγορά και ενισχύουν τους Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά τα θετικά νέα μας καθιστούν αισιόδοξου για την πορεία της οικονομίας και για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για συνέχιση της αύξησης των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Ήδη έχει αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ο μισθός για πάνω από 660.000 δημοσίου υπαλλήλους. Ξεπάγωσαν οι τριετίε στον ιδιωτικό τομέα, φόροι μειώνονται, μια σειρά από επιδόματα και έκτακτε ενισχύσει αλλά και μέτρα περιορισμού τη ακρίβεια υλοποιούνται ώστε άμεσα ή έμεσα να μεγαλώνει το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Τα προηγούμενα χρόνια ο κατώτατο μισθό αυξήθηκε κατά 20% από τα 650 στα 780 ευρώ και είναι δέσμευσή μα πω θα φτάσει τα 950 ευρώ μέσα στην τετραετία. Με εισήγηση τη Υπουργού Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκίνησε χθε στη Βουλή η συζήτηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Με την έγκαιρη έναρξη τη διαδικασία, στόχο είναι η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και κυρίω εκείνοι. Που δεν καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει εργασία. Η Υπουργό τόνισε την ανάγκη ουσιαστικού, ανεμπόδιστου και ειλικρινού διαλόγου με του κοινωνικού εταίρου, ώστε η αλλαγή του κατώτατου μισθού να αποτελεί μια αξιόλογη ενίσχυση προ του εργαζόμενου που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και του δικαιούχου των επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν, χωρί να θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η λειτουργία τη ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονή των ασθενών. Η ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων αποτελεί το ψηφιακό σύστημα αρχιοθέτηση, όπου απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητα των προσεκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία τη κλινική εκτίμηση του εκάστοτε πολίτη, που κρίνεται από τον θεράποντα γιατρό ότι χρήζει χειρουργική επέμβαση και διαλειτουργεί. Με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα και αδιαρθρωμένο σύστημα δεδομένων. Προχωράμε δυναμικά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα τη υγεία, προκειμένου να βελτιώνουμε καθημερινά τι παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία και να συμβάλλουμε στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των Ελλήνων πολιτών. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, με αμύωτο ρυθμό, τι στοχευμένε ενέργειε με στόχο να αλλάξουμε προ το καλύτερο την εικόνα τη δημόσια υγεία στη χώρα μα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Θόδωρου Σκυλακά και τη Υφυπουργού Αλεξάνδρα Σδούκου, θεσμοθετείται η δυνατότητα στου παρόχου ηλεκτρική ενέργεια να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνη διάρκεια. Ω μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιον από τι τέσσερι κατηγορίε τιμολογίων, των σταθερών δηλαδή και των κειμενόμενων ή δυναμικών τιμολογίων. Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την εισαγωγή του πράσινου τιμολόγιου, η οποία λειτουργεί επιτυχημένα από πλευρά ενίσχυση του ανταγωνισμού και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή. Πραγματοποιήθηκε χθε η τελετή παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο Αμβρακία, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τη ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει πολυεπίπεδα το οδικό δίκτυο τη χώρα. Συντομεύει τι αποστάσει, αυξάνει την οδική ασφάλεια των χρηστών, μειώνει την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και τονώνει την τουριστική δραστηριότητα. Επιπλέον, συμβάλλει στην ομαλή, αποτελεσματική και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, δημιουργώντα τι προποθέσει για προσέλκυση επενδύσεων και νέε θέσει εργασία και δίνοντα αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή προ όφελο των τοπικών κοινωνιών. Αύριο Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργό θα απαντήσει στην Ολομέλεια τη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά, Αλέξη Χαρίτση, με θέμα την αποκατάσταση των πληγέντων τη Θεσσαλία από τι καταστροφικέ πλημμύρε που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στι 11 το πρωί. Την επόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργό θα απαντήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασό Κινάλ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της στεγαστική κρίσης. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Ε, διαβάζω μια δήλωση της κυρία Σαυγέρη... Η οποία είπε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στη χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε εσά, λέγοντα ότι όσα ισχυρίζεστε έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα τεκμηριωμένα έχουν δηλώσει προσφάτω δημόσια οι σύγκλιτοι των πανεπιστημίων. Τι απαντάτε σε όλο αυτό το κομμάτι, και τελικά τι γίνεται με τι καταλήψει. Ε, υπάρχουν πολλοί φοιτητέ οι οποίοι διαμαρτύρονται για τι κλειστέ σχολέ ακόμη και σήμερα. Μάλιστα. Καταρχά, να ξεκινήσουμε. Σε σχέση με αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ δια τη εκπρο... εκπροσώπου του, νομίζω ότι όλα τα τελευταία χρόνια μετά την καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην αντιπολίτευση, έχουμε την εξή εικόνα. Έχουμε από τη μία την πραγματικότητα, η οποία πολλέ φορές είναι δύσκολη λόγω των πολλών εισαγόμενων κρίσεων, των έντονων φυσικών φαινομένων, των μεγάλων αναγκών των πολιτών. Απ' τη μία λοιπόν είναι η πραγματικότητα, και απ' την άλλη είναι η εικονική πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή στο τέλο τη ημέρα μετράνε τα δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από επίσημα έγγραφα, από προπολογισμού, από όλα αυτά τα οποία είναι κατατεθειμένα στη Βουλή, εμεί αυτό που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να απαντάμε με στοιχεία. Και έκανε μάλιστα και ε, μία αναλυτική παρουσίαση και ο αρμόδιο Υπουργό Παιδεία, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυριάκο Πιερακάκη, σε απάντηση όλων αυτών που λέει η αντιπολίτευση. Έχω εδώ μπροστά μου από τον προπολογισμό τη χώρα τα χρήματα που δίνονται επίσημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια. 2018, 92 εκατομμύρια. 2019, 98 εκατομμύρια 500.000. 2020, 109 εκατομμύρια 432.000. 2021, 114 εκατομμύρια 900.000. 2022, 113 εκατομμύρια 223.000 και επιπλέον 23 εκατομμύρια για ενεργειακές δαπάνες για προφανείς λόγους και 2023 133 εκατομμύρια Αυτό σημαίνει από το 2018 μέχρι το 2023 η τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 41 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 50% πάνω. Και δεν είναι μόνο αυτέ οι χρηματοδοτήσει. Παρέθεσε ο κ. Πιερακάκη μια σειρά από έκτακτε επιχορηγήσει, ενισχύσει, προγράμματα ενίσχυση των πανεπιστημίων, που είναι κατά αναλογία πολλά περισσότερα από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ως προς αυτή τη συζήτηση, η αντιπολίτευση προφανώς έχει καθήκον να ελέγχει την κυβέρνηση, να της κάνει ε, έντονη κριτική, αλλά επί τη βάση μιας πραγματικότητας. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση για κανένα θέμα και εν προκειμένου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, ως προς τις καταλήψεις το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε λίγες εβδομάδες εντός ε, του, του, Φεβρουαρίου που ξεκίνησε σήμερα θα ψηφιστεί μία από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που το 70% των άρθρων αυτού του νομοσχεδίου, τουλάχιστον αφορά την ενίσχυση, την ενδυνάμωση, την περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Μέσα και από μια πολύ Σημαντική χρηματοδότηση, συνολικά ενό δισεκατομμυρίου ευρώ, από διάφορε πηγέ που περιγράφονται στην νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδεία, μέσα από ελευθερίε που δίνονται στα πανεπιστήμια, την ενίσχυση ουσιαστικά του αυτοδιοίκητου, μέσα από συμπράξει, τη δυνατότητα συμπράξεων προγραμμάτων σπουδών του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, όμω ελπίζουμε και θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραρτήματα ξένων ΑΗ. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη, μια ιστορική μεταρρύθμιση, την οποία επαιδείω και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία και γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτόν το μήνα. Άρα ο νόμος θα περάσει. Γιατί αυτό είχαμε υποσχεθεί, αυτό διαχρονικά πρεσβεύουμε και αυτό θέλει συντριπτική πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία. Αυτό θέλουν και οι φοιτητέ, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτό έχει δείξει εμπειρία σε όλε τι υπόλοιπε χώρε. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτό από την Ελλάδα. Μια χώρα που έχει κάνει τεράστια βήματα σε πολλού άλλου τομεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω κυρίω γιατί είναι βαθιά ριζωμένε οι ιδεολειψίε τη αριστερά και του ευρύτερου χώρου στον τομέα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν τα δεσμά με αυτέ τι ιδεολειψίε αφήνουμε πίσω μα όλη αυτή την τοξικότητα. Ο δεύτερο στόχο του Υπουργείου, τη κυβέρνηση, είναι να διασφαλιστεί η εξαστική των φοιτητών. Κάτι το οποίο για μα είναι ιερό. Και γι' αυτό και ο Υπουργό Παιδεία έδωσε ένα πλήρε θεσμικό πλωστάσιο στα πανεπιστήμια με την εγκύκλιο που απέστειλε. Έγινε στη συνέχεια η Σύνοδο των Πριτάνων και ήδη στη συντριπτική πλειοψηφία των τμήματων προχωρά, που στο 1 τρίτο είναι υποκατάληψη, προχωρά και αυτή η δυνατότητα. Είναι δεδομένο ότι για μας προέχει προφανώς και η εφαρμογή του νόμου. Γι' αυτό και όποτε έχουν κληθεί οι αρχές έχουν παρέμβει. Και ακούμε, γιατί για μένα αυτή είναι η κριτική που την ακούμε, γιατί ενδεχομένως κάποιες καταλήψεις να παραμένουν. Εδώ πρέπει να βάλουμε, για τη διάσταση, κάποια κάποιες επιμέρους δεδομένα. Το πρώτο επαναλαμβάνω, όποτε καλούνται οι αρχές επεμβαίνουν και θα επέμβουν όποτε κληθούν οι αρχές. Άρα εδώ υπάρχει και η ευθύνη. Κατά καιρού των Πρετανικών αρχών, αλλά να βάλουμε και ένα άλλο δεδομένο, τη διαχρονική προσπάθεια του χώρου τη αριστερά να δημιουργήσει προβοκάτσικε. Εκεί επενδύουν. Εκεί χτίσανε καριέρε. Αυτό είναι ο τρόπο άσκηση πολιτική. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτό επιδιώκουν διαχρονικά. Την δημιουργία ένταση και ενδεχομένω και κάποιων περιστατικών που μπορούν να οξύνουν την κατάσταση. Εμεί λοιπόν δεν θέλουμε να ρίξουμε νερό στο μήλο τη προπαγάνδα τη αριστερά, το έχει πει χαρακτηριστικά ο Υπουργό Παιδεία. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα συνεχίσουμε τι επεμβάσει όπω προβλέπει ο νόμο, όποτε καλούνται οι αρχέ. Είναι μια σειρά από καταλήψει οι οποίε έχουν εκκαινωθεί τα τελευταία χρόνια στο Ζωγράφου, σε μεγάλε πόλει, στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και βέβαια, στόχο τη κυβέρνηση ποιο είναι, να περάσει το νομοσχέδιο, να δυναμώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, να, να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια με τα πιο αστερά κριτήρια και να μην είναι καν είδηση η επιβολή του νόμου όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και στα πανεπιστήμια. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουμε να διανύσουμε και άλλη απόσταση σε αυτό το θέμα... και να είστε βέβαιοι ότι θα τη διανύσουμε. Ελάτε. Ε, κύριε Εκπρόσωπε, ε, τελικά οι αγρότες είναι κομματικά υποκινούμενοι από κάποιο άλλο κόμμα... ή είναι η πλειοψηφία και των αγροτών που διαμαρτύρονται στη Λάρισα, για παράδειγμα... Ε, άνθρωποι οι οποίοι πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Και εφόσον τελικά με τα μπλόκα κόψουν τη χώρα στη μέση, τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα είστε και εκεί τόσο σκληροί όσο δηλώνονται με τις καταλήψεις. Οι αγρότες είναι μια πάρα πολύ σημαντική επαγγελματική ομάδα και όλοι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι στηρίζουν την ελληνική οικονομία, ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες διαχρονικά της ελληνικής οικονομίας. Και κάθε προφανώς πολίτης Ενδεχομένω να έχει και μία κομματική τοποθέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αιτήματα μία επαγγελματική ομάδα εξετάζονται από την κυβέρνηση με βάση ε, το αντίθεται από τη μία ή την άλλη παράταξη. Εμεί τα αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τα αιτήματα των αγροτών ω αιτήματα των αγροτών και τα αξιολογούμε και προσπαθούμε να τα ε, ε, ικανοποιήσουμε με βάση και τα δημοσιονομικά δεδομένα τη χώρα, με βάση και την προτεραιοποίηση που γίνεται από τα επιμέρους Υπουργεία. Τα αιτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι αρμοδιότητες πολλών Υπουργείων, περιβάλλοντος και ενέργειας, οικονομίας και οικονομικών. Υπάρχουν ζητήματα κρατικής αρρωγής, άρα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και, διαχείριση Διαχείρισης Κρίσεων, πώς ανέλησα και στην αρχική μου τοποθέτηση, έχει παραθέσει αναλυτικά σημειώματα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκο Μετσοτάκη έχει σταθεί Όσο καμία άλλη κυβέρνηση στο πλευρό των αγροτών. Οι οποίοι βέβαια δικαιολογημένα ζητούν περισσότερα γιατί είναι από αυτού που έχουν αντιμετωπίσει με πολύ πιο δύσκολο τρόπο αυτέ τι πρωτοφανεί κρίσει και την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, η αύξηση του κόστου για το πετρέλαιο, για τι πρώτε ύλε, για το ρεύμα, αλλά και βέβαια ειδικά οι αγρότε τη Θεσσαλία, τι συνέπειε του Ντάνιελ. Εμεί λοιπόν θα συνεχίσουμε να ακούμε του αγρότε όπω κάνουμε με όλε τι επαγγελματικέ ομάδε τα αιτήματά του να τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να απαντάμε με πράξει. Ήδη αυτή τη βδομάδα έγιναν κάποιε ανακοινώσει και για την επέκταση τη πρώτη αρρωγή και για την νομοθέτηση τη απαγόρευση διακοπών ρεύματο στη συγκεκριμένη περιοχή σε συνέχεια προηγούμενη απόφαση για να αποφευθούν φαινόμενα διακοπών παρά την προηγούμενη απόφαση του, του αρμόδιου Υπουργείου και προφανώ όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ και έχουμε αποδείξει από το πλεόνασμα της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας, λόγω των πολλών θετικών ειδήσεων που κάποιοι από την αντιπολίτευση ηρωνεύονται και μειώνουν τη σημασία, τη τους, θα συνεχίσουμε να, προσπαθούμε να, να καλύπτουμε περαιτέρω ανάγκες. Όταν κάτι είναι δεδομένο και στέρεο, πρώτος ο Πρωθυπουργός το ανακοινώνει. Από εμά δεν πρόκειται να ακούσετε κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε. Σίγουρα αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη και κάποιες φορές και περισσότερα. Άρα οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει, προφανώ θα ανακοινωθεί και δεν αναφέρουμε μόνο στου αγρότε, όταν αυτό θα είναι δεδομένο ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Ελάτε. Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπο. Θέλω να σα ρωτήσω σχετικά με τη βία, την εγκληματικότητα και την ανομία. Και το αίσθημα ανασφάλεια που αισθάνονται οι πολίτε. Αν θεωρείτε ότι έχετε πράξει όλα αυτά τα οποία είχατε και υποσχεθεί προκλογικά και ότι πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάτι το οποίο το, το, βλέπουμε από την επικοινωνία με τον κόσμο, φαίνεται από τι μετρήσει ότι μία από τι μεγάλε ανησυχίε των πολιτών είναι η αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα και τη Και είναι δεδομένο ότι αποτελεί μαζί με την ενίσχυση του εισοδήματο και όλε τι μεγάλε μεταρρυθμίσει, όπω για την υγεία, μία από τι απόλυτε προτεραιότητε, τι πρώτε προτεραιότητε, ειδικά για τη δεύτερη τετραετία τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμω, επειδή έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε από το 2019 στη χώρα, είναι σημαντικό να αναδείξουμε κάποια στοιχεία και προφανώ αυτή είναι μια πολιτική η οποία έχει συνέχεια. Ξεκινά από του διατελέσαντε υπουργού και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη την πρώτη τετραετία, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Θεοδωρικάκο και προφανώ και τη δεύτερη τετραετία, τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Οικονόμου και τώρα ξανά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά κυρίω την προσπάθεια των γυναικών και των ανδρών, της ελληνικής αστυνομίας και όλων των υπόλοιπων αρχών που εμπλέκονται για την ασφάλειά μας. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε μεγάλη αύξηση της παρουσίας της αστυνομίας σε δικά τα τελευταία χρόνια στα αστυνομικά μετά της Αττικής, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, η Λήφθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση από τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, πριν την έναρξη τη δεύτερη τετραετία, όλοι οι νέοι, οι νέοι αστυνομικοί μετά την σχολή τους να πηγαίνουν σε αστυνομικά τμήματα της Αττικής. Ενισχύθηκε η ασφάλεια των συνόρων με 260.000 αποτροπέ παράνομων μεταναστών. Έχουμε 700 ειδικού φρουρούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη δημιουργία 18 εξειδικευμένων κέντρων ενδοοικογενειακής βίας σε αστυνομικά τμήματα, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, με παράλληλη εκπαίδευση σε αυτά τα, για, για, για τους αστυνομικούς, και κυρίω γυναίκε αστυνομικού που βρίσκονται σε αυτά τα τμήματα, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι τη παραβατικότητα. Το 2022 η αστυνομία ενισχύθηκε με 956 οχήματα, και βέβαια έχω σημειώσει μια σειρά από παρεμβάσει τη αστυνομία σε κτίρια υποκατάληψη. Η γνωστή περίπτωση του Απιθύντα και τη βιβλιοθήκη που κάποιοι θέλανε να τη σπάσουν με, με βαριοπούλε φοιτητική αιστεία στην Πανεπιστημίου Πολιτού Ζωγράφου, εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων σε αυτή την φοιτητική αιστεία, που δρούσαν δηλαδή ει βάρο των φοιτητών μέσα στο Πανεπιστήμιο, μπήκαν τέλο σε καταλήψει στη Λάρισα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη, στα Εξάρχεια, σε δημοτικά θέατρα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και ξανά στην Πανεπιστημίου Πολιτού Ζωγράφου, σε δύο κτίρια τον Αύγουστο του 2023. Που τελούν υποκατάληψη στο κέντρο τη Αθήνα, επέμβαση τη αστυνομία στην κατάληψη στην Πολυτεχνιούπολη ξανά τον Αύγουστο του 2023. Εκενώθηκαν δύο καταλήψει σε Αθήνα και Ηράκλειο το Σεπτέμβριο του 2023 σε χώρου τη Πολυτεχνιούπολη, δηλαδή χώρου που κανονικά είναι για του φοιτητέ και του καθηγητέ και κάποιοι του είχαν καταλάβει, στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Όλο αυτό προφανώ θέλει και συνέχεια. Όταν υπάρχει χώρο υποκατάληψη, με σωστό τρόπο, με οργανωμένο σχέδιο τη αστυνομία, θα πρέπει να απελευθερώνεται και να επιστρέφει στου πολίτε. Γιατί είναι χώροι που του πληρώνουν οι Έλληνε φορολογούμενοι. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Γιατί πρέπει να μετράμε και αυτή την πολιτική. Μειώθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε σχέση με το 2015-2019, η χαμηλή εγκληματικότητα, δηλαδή κλοπέ, ληστείε και διαρρήξει. Το έτο 2022, που είναι το τελευταίο που μετρήθηκε, μετρήθηκε πλήρω, αναμένουμε για το 2023, ήταν το έτο με το μικρότερο αριθμό ανθρωποκτονιών τα τελευταία 15 χρόνια. Και μάλιστα είχαμε και ένα σημείο εξηχνίαση 90%. Ποιο είναι ο στόχο να εξηχνιάζονται όλε προφανώ οι ανθρωποκτονίε και όλε οι παράνομε πράξει. Όμω το γεγονό ότι μειώθηκε αυτό ο αριθμό είναι μια σημαντική είδηση. Κάθε όμω παράνομη πράξη που τελείται, πολλό δε μάλλον κάθε ανθρωποκτονία, πρέπει να είναι μια αφορμή να πέσει πάνω. Ο, ο κάθε έχουν την ευθύνη για να την εξηχνιάσει. Το 2022 επίση ήταν η χρονιά που είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση τροχαίων ατυχημάτων, σε σχέση με το. 15, η διαφορά 15-22, τα θανατηφόρα μειώθηκαν κατά 20%, τα σοβαρά τροχιά που προκάλεσαν δηλαδή σοβαρές βλάβες 40%, με αποτέλεσμα λιγότερους νεκρούς και τραυματίες. 20% στη μία περίπτωση, 41% στην άλλη. Προφανώς όσο υπάρχει εγκληματικότητα και ειδικά σε επίπεδο ανηλίκων και σε κάποιες άλλες μορφές παραβατικότητας είναι δεδομένο ότι αυτό θα μα προβληματίζει και πρέπει και η αστυνομία να τρέχει με μεγαλύτερε ταχύτητε. Αλλά α μην μηδενίζουμε μια προσπάθεια που είναι συνολική, και μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε δύσκολες περιόδους, μήν ξεχνάμε και τον παράγοντα της πανδημίας και όλων των δυσκολίων που προκάλεσαν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Ελάτε. Καλημέρα, καλομήνα και από μένα. Ε, θέλω να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Ε, Στη συνέχεια της ερώτηση της συναδέλφου για, τα, για τους αγρότε Τι θα κάνει η κυβέρνηση αν προχωρήσουν σε μπλόκα. Ε, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση μου αφορά το, το, το τομέα της υγείας. Η κυβέρνηση νομιμοποιεί τα φακελάκια. Και η τρίτη ερώτηση, την οποία ε, θέλω να σας κάνω, αφορά στην ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΗ στη χώρα μας. Σε δημοσκόπηση της MRB, ε, περίπου το 57% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την ίδρυση ε, μη κρατικών πανεπιστημίων ε, στη χώρα. Και περίπου το 54% θεωρεί ότι τα πανεπιστήμια που θα έρθουν να φτιάξουν παραρτήματα εδώ θα είναι από μέτρια έω άγνωστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την αντινομία στην μέτρηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ως προς τα μπλόκα που λέτε, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Και αισιοδοξούμε ότι μέσα από το διάλογο, την ικανοποίηση σημαντικού μέρου των ετοιμάτων και την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν το εισόδημα αλλά και τη θέση των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, θα, θα προχωρήσουμε παρακάτω όλοι μαζί. Ανέλησα μια σειρά από παρεμβάσει τη κυβέρνηση υπέρ των αγροτών. Σα είπα ότι πάντοτε με βάση τα δημόσια οικονομικά εξετάζουμε περισσότερε παρεμβάσει και μα ενδιαφέρει μάλιστα και μια συνεκτική πολιτική, η οποία πέραν των έκτακτων ενισχύσεων, που είναι σημαντικέ όταν έχει έκτακτε καταστάσει, εισαγόμενε κρίσει, μεγάλε προκλήσει, κυρίω η πολιτική σου πρέπει να είναι στέρεη και αυτό μα ενδιαφέρει. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε να αποφύγουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και δεν είμαστε σε αυτό, σε αυτό το σημείο. Γιατί πρώτοι στο καθήκον τη πολιτείας είναι να στηρίζει του επαγγελματίες, άρα να, να προστατεύει τα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών. Δεύτερο σκέλο ερώτησης ε, αφορά ε, την υγεία. Μάλιστα. Είπατε ότι πάμε να νομοποιήσουμε το φακελάκι. Α, ρωτάτε το αν. Το... Προφανώ είναι προφανή η απάντηση πω όχι. Κάποια στιγμή δυστυχώ θα το ακούσουμε και αυτό από την αντιπολίτευση, όπω ότι θα πηγαίνουμε να, πηγαίναμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό και πολλά άλλα τα οποία έχουν πει. Τίποτα προφανώ από αυτά δεν ισχύει. Ε, φαντάζομαι αυτό το οποίο ρωτάτε αναφέρεται στα απογευματινά χειρουργία. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζει διερευνά το Υπουργείο Υγεία, αλλά πρώτη στο καθήκον τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία είναι η διασφάλιση των τακτικών χειρουργείων. Η μείωση του χρόνου αναμονή, γι' αυτό και Έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική έναρξη της ενιαίας λίστας χειρουργιών, γιατί ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε, να τονώσουμε ε, το, το, το δημόσιο νοσοκομείο, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής, να βοηθήσουμε τους ασθενείς οι οποίοι περιμένουν ε, και, να, και, να, και να έχει αποτέλεσμα αυτή η πολιτική. Σε καμία περίπτωση ποτέ ε, θα μπορούσαμε να διανοηθούμε, να, να, να νομοποιήσουμε όπως κάποιοι μπορεί να μας κατηγορούν ε, το φακελάκι. περιμένουμε να δούμε πώς θα αναλυθεί και θα εξηγηθεί η πολιτική της και για τα απογευματινά χειρουργία και όταν δείτε τις δικλίδες ασφαλείας, το τι θέλει να κάνει το, το Υπουργείο Υγείας, να το δούμε όλοι μας με πολύ προσοχή, νομίζω ότι θα, θα λάβετε και τις κατάλληλε απαντήσεις. Τώρα στο τρίτο σκέλος, αναφέρεστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ε, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι σημαντικό σίγουρα ότι η κοινή γνώμη είναι υπέρ αυτής της νομοθέτησης και θεωρώ ότι κάθε φορά η αντίδραση των πολιτών σε ένα νομοσχέδιο είναι η μικρότερη δυνατή μέχρι να εξηγηθεί με λεπτομέρεια αυτό το νομοσχέδιο. Είναι λογικό. Ο κόσμο δεν γνωρίζει ακριβώ τι θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε σε μια φάση δημόσια διαβούλευση. Θα ακολουθήσει εκτενή συζήτηση στη Βουλή. Θα απαντήσουμε σε πολλέ ερωτήσει και κυρίω αντιλαμβανόμενοι πλέον στην καχυποψία των πολιτών με πολλέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε διαχρονικά των κυβερνήσεων σορευμένη μάλιστα τα, τα, προηγούμενα, τα, προηγούμενα, χρόνια, το κυριότερο είναι ο κόσμο να το δει στην πράξη. Αυτό το που μπορώ να σα πω είναι ότι τα κριτήρια τα οποία βάζει το Υπουργείο Παιδεία, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων είναι τα πιο αυστηρά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Άρα, εφόσον κάποιο ο οποίο θέλει να ιδρύσει ένα παράρτημα ξένου πανεπιστημίου στη χώρα μα μπει σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε να είναι όσο δυνατόν περισσότερα τέτοια ιδρύματα, θα πρέπει να περάσει μια σειρά από κριτήρια, να πληρεί μια σειρά από, από κριτήρια πάρα πολύ αυστηρά και ω προ τι κτηριακέ εγκαταστάσει και ω προ τη χρηματοδότηση και ω προ το καθηγητικό, το επιστημονικό προσωπικό. Έχουν μπει τόσε δικλείδε ασφαλεία που ο φόβο κάποιων, ενδεχομένω και δικαιολογημένο κάποιων πολιτών, μέχρι να το δουν στην πράξη ότι θα έχουμε χαμηλού βεληνικού πανεπιστήμια ή αμφιβόλου ποιότητα, δεν, ε δεν είναι αυτή τη στιγμή υπαρκτός, δεν θα έπρεπε να είναι υπαρκτός και καλό να το δουν στην πράξη οι συμπολίτε μας για να καταλάβουν ότι ίσα ίσα και θα έχουμε δυνατά ιδρύματα με πολύ αυστηρό έλεγχο από την αρμόδια Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία προφανώς θα δίνει τις, αρμο... τις, α... τις αντίστοιχε άδειε και θα ενισχυθούν και τα δημόσια πανεπιστήμια, κάτι που συνέβη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Το έχω πει πολλές φορές, το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι δίπλα μας, Εκεί, τα, τα αδέρφια μα στην Κύπρο νομίζω μα έδειξαν τον δρόμο ε, σε αυτό το τομέα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Α τρέξουμε λίγο πιο, λίγο πιο γρήγορα. Έλατε. Τέταρτη ερώτηση. Πάρα πολύ μικρή συμπλήρωση για αυτό το θέμα. Διάβασα σε, στην καθημερινή τη Κύπρου για την ακρίβεια ότι το πρώτο ε, παράρτημα Ιδρύματο που θα φτιαχτεί στην Ελλάδα θα είναι κυπριακό. Έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Δεν γνωρίζω τη σειρά των αιτήσεων που θα γίνουν στην Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε, να ψηφιστεί ο νόμος, να δούμε τα κριτήρια και από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε. Λέτε. Τελειώσουμε τις πρώτες ερωτήσεις. Κι εγώ ένα follow-up και ένα ερώτημα ακόμα. Ε, για το δεύτερο σκέλος, για το φακελάκι. Ε, ακούσαμε χθε τον Υπουργό να λέει δεν θα έχει πια νόημα ένα γιατρό να παίρνει μαύρα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευτεί. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του. Αυτό που έχει αποφασίσει να πληρώσει τα λεφτά, να τα πληρώσει νόμιμα και να τα βάλει στη φορολογική του δήλωση. Και ταυτόχρονα μειωθεί η αναμονή των χειρουργείων για να κερδίσει αυτό που δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Ποιο μίλησε για φακελάκι, αν όχι πρώτα ο Υπουργό. Ναι, αν είναι, είναι λάθο η ερμηνεία αυτό που μου διαβάσατε ότι είναι πρόθεση τη κυβέρνηση να νομοποιήσει το φακελάκι. Αυτό το οποίο μου διαβάσατε δείχνει μια κυβέρνηση που έχει πρόθεση να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Στη ρίζα και όχι με ευχολόγια. Για να, για, να καταλάβουμε λίγο, για να καταλάβουμε λίγο τι θέλουμε να κάνουμε, τι λέμε με βάση αυτά που μου είπατε, γιατί και εγώ λεπτομέρειε δεν γνωρίζω και είναι υπό εξέταση. Μου διαβάσετε μια δήλωση του, του Υπουργού. Αυτό που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το απαράδεκτο, παράνομο και μάλιστα με πολλέ δικογραφίε να έχουν δημιουργηθεί φαινόμενο. Κάποιο να πληρώνει, ενώ απαγορεύεται, ενδεχομένω για να προταχθεί μια επέμβαση, μια εξέταση ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι το οποίο απαγορεύεται δια νόμου ε, από το ε, δικαιικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν, λοιπόν, ε, υπάρχει λοιπόν η πρόθεση για απογευματινά χειρουργία. Δεν έχουμε δει ακόμα τους όρους της δικλείδας ασφαλείας, το πώς θα δημιουργηθούν. Προφανώς ο βασικός στόχος αυτής της, ε, ε, γιατί υπάρχει ήδη μια νομοθέτηση, τη εφαρμογή ουσιαστικά μια νομοθέτηση με βάση κάποια κριτήρια του Υπουργείου Υγεία, είναι ο βασικό λόγο η μείωση του χρόνου αναμονή. Και η εξασφάλιση προφανώ των ασθενών που είναι στα τακτικά χειρουργεία. Και ενδεχομένω το έχει πει αυτό χαρακτηριστικά υγείας, ο Υπουργό Υγεία, κάποιο ο οποίο θα επιλέξει να πάει σε απογευματινά χειρουργεία, δεδομένου ότι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή μετά από μια ώρα τα χειρουργεία, δηλαδή θα πάει στη θέση κάποιου άλλου, να αποδεσμεύσει θέσει στην αναμονή από αυτού οι οποίοι θα περιμένουν, άρα κάποιο μπορεί να είναι στην πεντηκοστή θέση σε μια κλινική να βρεθεί ξαφνικά στην 20η. Δηλαδή να χειρουργηθεί πιο γρήγορα. Και όλη αυτή η πολιτική προφανώ έχει να πιο γρηγορα και ολη αυτη η έχει ω ως, ε, ως γνώμονα και κάτι το οποίο είναι μια, μια, πραγματικότητα. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά έχουν βγει πάρα πολλέ προκηρύξει οι οποίε έχουν βγει Γιατί για κάποιου ε, γιατρού και ειδικά νεότερου, ίσω δεν είναι θελεκτικέ κάποιε θέσει. Άρα, έτσι αυξάνεται και ο ανταγωνισμό με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα μέσα των δημόσιων νοσοκομείων έναντι των ιδιωτικών. Χρειάζονται πολλά να γίνουν στην υγεία. Έχουμε ένα πολύ συνεκτικό πρόγραμμα, φιλόδοξο πρόγραμμα που πρέπει να το εφαρμόσουμε και θα το εφαρμόσουμε. Αυτό το οποίο κυρίω χρειάζεται είναι καλύτερη ποιότητα τη δημόσια υγεία για του ασθενεί, περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτέ με μεγαλύτερε αμοιβέ. Ένα τρόπο είναι να αυξάνει του μισθού τα ειδικά επιδόματα, ειδικά για αυτού που είναι σε μεθ, σε κάποιε ειδικέ ειδικότητε. Ένα άλλο τρόπο είναι να κάνει ακόμα πιο θελκτικό το εσύ για τους γιατρούς, του νοσηλευτέ. Συνολικά, το ιατρονεσολευτικό προσωπικό. Θα έχει ενδιαφέρον η, η, η επικείμενη ανακοίνωση και προφανώς θα γίνει και συζήτηση... για να καταλάβετε ακριβώς και τις λεπτομέρειες, αυτό που θέλει να κάνει το Υπουργείο Υγείας. Ένα, το και αυτοί. ένα ερώτημα, με συγχωρείτε. Yeah. Ε, στην ε, έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών... διαβάζουμε πως ΕΙΠ και Αντιτρομοκρατικοί απέκρυψαν ε, αρκετές χιλιάδες άρσες απορρίτου για το 2021... Και στα λόγια του Προέδρου του κυρίου Ράμου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως αντιμετώπισαν ποικίλε δυσκολίε. Η ΑΔΑΕ αντιμετώπισε ποικίλε δυσκολίε στο να πράξει το καθήκον τη αναφορικά με τη διερεύνηση τη υπόθεση. Ε, μιλάει για το 2021. Γιατί συνέβη αυτό, Ξέρουμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ακόμη αρμόδιο γι' αυτό. Και αν έχετε μια απάντηση για τα λόγια του Προέδρου. Ο, δεν μπορώ να γνωρίζω ε, αν αυτά τα οποία λέει οποιοδήποτε ισχύουν. Ε, ποιο, ούτε μπορώ να ελέγξω την, ε, τα, την αξιοπιστία όλων αυτών, χωρίς να είναι προσωπική απάντηση σε κανέναν, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω αυτήν τη δυνατότητα, δεν είμαι δικαστική αρχή. Είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή διερευνάται από τη δικαιοσύνη με όλα τα τα σκέλη που μπορεί να έχει. Περιμένουμε τα πορίσματα της δικαιοσύνης. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε. Ελάτε. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην έντριξη που παραχώρησε στο Sky. Μίλησε χθε και με τους αγρότες. Συναντήθηκε μαζί τους στον μπλόκο στη Βόνιτσα. Θέλω να σας ρωτήσω, το άφησε και εκεί ανοιχτό, θέλω να σας ρωτήσω. Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την παρουσία της στη Βουλή για να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Χαρίτση για τα αγροτικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν... Εξετάζεται πόσο κοντά είμαστε σε μια πιθανή επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το 2024. Κοιτάξτε, έχει γίνει δύο χρόνια. Ήταν ένα σημαντικό αίτημα των αγροτών και λογικό αίτημα. Δεν υπάρχει καμία αφεβολία ότι η πρόθεση τη κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει δύο φορέ, εφόσον βρει δημοσιονομικά τον τρόπο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί δεν είναι το μοναδικό αίτημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, Στι άμεσε προτε... ε, κινήσει τη κυβέρνηση. Η βούληση είναι δεδομένη για στήριξη και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο με τον οποιονδήποτε δυνατό τρόπο. Αλλά το ξαναλέω, εμείς δεν είμαστε αυτοί που τάζουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Σεβόμαστε τα δημόσια οικονομικά. Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα σε μείωση χρέου ω προ το ΑΕΠ. Έχοντα στηρίξει όμω του πολίτε, του επαγγελματίε, με παρεμβάσει που αυξάνουν άμεσα ή έμεσα το εισόδημά του. Όταν λοιπόν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και κάτι δεδομένο, προφανώ θα, θα ανακοινωθεί. Ελάτε. Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με έρευνε τη Διεθνού Διαφάνεια και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Medium Freedom Rapid Response, το κράτο δικαίου στην Ελλάδα κατέγραψε ραγδαία οπισθοχώρηση το 2023 και πλέον η χώρα μα κατατάσσεται στι χειρότερε θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη διαφθορά και την ελευθερία του τύπου. Ποιο είναι το σχόλιο τη κυβέρνηση, Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το συνολικά και διαχρονικά για το συγκεκριμένο θέμα και τα τελευταία χρόνια και θα με επιτρέψετε να παραθέσω κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις πολιτικές της κυβέρνησης και αναγνωρίζονται από την ετήσια επίσημη έκθεση για το κράτος δικαίου που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κανόνα κάθε καλοκαίρι, κάθε Ιούλιο και έχει προφανώ ένα χαρακτήρα αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε κράτου. Να πούμε καταρχά ότι στην τελευταία η οποία συντάχθηκε, και είναι προφανώς και στη διάθεση ε, όσων θέλουν να τη δουν. Αναγνωρίστηκαν, αναγνωρίστηκε σημαντική πρόοδος στη χώρα σε πολλά επιμέρου ζητήματα. Γιατί πολύ απλά παρά τα ε, αντιθέτω λεγόμενα, ε, η κυβέρνηση του κυριακού Μετσοτάκη έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και για το κράτο δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία του τύπου. Θα σα πω ότι επειδή διάβασα τα δημοσιεύματα, άκουσα αυτή την κριτική έχω σημειώσει κάποια εξ αυτών. Να πούμε καταρχά ότι με τον νόμο 4622. Το 2019 συστήθηκε για πρώτη φορά η Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Έτσι, ολοκληρώθηκαν όλε οι εκρεμεί καταγγελίε για ζητήματα διαφορά που χρόνιζαν μέχρι και 10-12 χρόνια πολλέ φορέ, ενώ πλέον ενώ εκαθαρίστηκαν όλε αυτέ οι υποθέσει και προχώρησαν και ξεπάγωσαν. Πλέον υποχρεωτικά οι νέε καταγγελίε πρέπει να εξετάζονται μέσα σε 30 ημέρε. Έχουμε ένα ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητική πολιτική. Κάθε Δεκέμβριο, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, οι πολίτε γνωρίζουν μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Επικρατεία, του κ. Κέρτσου Σκέρτσου, αν προκειμένου, τι θα κάνει η κυβέρνηση, η ανατομέα, πόσε προσλήψει θα κάνει στο έτο και ποια είναι ακριβώ η κυβερνητική πολιτική με λεπτομέρεια. Για να μπορούν να αξιολογήσουν στο τέλο του επόμενου έτου τα πεπραγμένα μα. Έχουμε πλέον θεσπίσει, νομοθετήσει τον εσωτερικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα τη δημόσια διοίκηση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στη χώρα, ενώ ενισχύσαμε νομοθετικά το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου, με μάλιστα με μια εκτενή νομοθετική παρέμβαση. Εξυγχρονίστηκε και αναβαθμίστηκε η Εθνική Σχολή Δικαστών. Ένα πάγιο αίτημα με εξασφάλιση χρηματοδότηση, αναβάθμιση τη λειτουργία, του τρόπου εκπαίδευση και όσων λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Και βέβαια συμπεριλήφθηκαν και οι ειρηνοδίκε, το οποίο μάλιστα συνδέεται και με την επικείμενη νομοθέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Σημαντικέ νομοθετικέ παρεμβάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και ο νέο. Χάρτη δικαστηρίων και ο νέο ποινικό κώδικα, αλλά και οι αλλαγέ που έγιναν την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Σα θυμίζω ότι στη χώρα μα το 2019, λίγο πριν τι εκλογέ, νομοθετήθηκε πλειομαλυματική μορφή δωροδοκία και πολλά άλλα νομοθετήματα που έγιναν από το παράθυρο που μείωναν ποινέ, εξάλληφαν το αξιόπινο σε αδικήματα και ουσιαστικά έβγαζαν λάδι πολλού με την αλλαγή και με θέματα παραγραφή και με την αλλαγή του του πλαισίου ποινή. Έχουμε πλέον καλή νομοθέτηση. Παρέθεσε μια σειρά από σε ένα από τα προηγούμενα υπουργικά συμβούλια ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Σταύρο Παπασταύρου. Πρακτικά έχουμε εξάλληψη των εκπρόθεσμων τροπολογιών, πιστή τήρηση τη δημόσια διαβούλευση και όλων των χρονοδιαγραμμάτων. Ουσιαστική εξάλληψη επίση αυτού που λέμε του κατεπήγοντο, τη κατεπήγουσα νομοθέτηση. Τα νομοσχέδια έρχονται στο σωστό χρόνο μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο Τηρείται το χρονοδιάγραμμα τη δημόσια διαβούλευση και η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτά είναι στατιστικά τα οποία έχουν αναρτηθεί και είναι στη διάθεσή σα. Ω προ την ελευθερία του τύπου, που έχω και την ευθύνη ε, τι τελευταίε εβδομάδε του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου, έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μα περισσότερε εφημερίδε και ηλεκτρονικά μέσα από ποτέ. Έχουμε επιτέλου μητρό έντυπου τύπου, ηλεκτρονικού τύπου, το οποίο ε, έχει κανόνε, συμμετέχουν τα μέσα και γνωρίζουμε πόσα είναι, ποια είναι με συγκεκριμένα κριτήρια που ενισχύουν έτσι το ρόλο του. Έχουμε ένα νέο νόμο για την ενίσχυση τη διαφάνεια τη λειτουργία των μέσων. Τρέχουν στη χώρα μα εθνικά σχέδια δράση για τα άτομα με αναπηρία, για την νεολαία, για τα δικαιώματα του παιδιού, για τα δικαιώματα των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ Έχουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τι επόμενε εβδομάδε στη χώρα. Δεν έγινε από τι προηγούμενε κυβερνήσει που μα κατηγορούν. Έχουμε για την ισότητα των φίλων εθνικό σχέδιο, για την αντιμετώπιση και την πρόληψη παιδική σεξουαλική κακοποίηση, πρόγραμμα δημόσια υγεία Σπύρο Δοξιάδη και βέβαια ενισχύεται η δημοκρατία μα με την άρση των περιορισμών για την ψήφο των ομογενών, για την, με την επιστολική ψήφο σε ευρωεκλογέ. Ελπίζουμε να επεκταθεί ω προ του αποδήμου τουλάχιστον με επόμενη τροπολογία που θα καταθέσουμε και πρόταση νόμου και σε εθνικέ εκλογέ. Έχουμε δικαίωμα στη μειοψηφία της Βουλής να συστήσει εξεταστική επιτροπή, κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν το 2019, για να μπορούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όποτε το κρίνουν, να προβαίνουν σε συγκεκριμένη διαδικασία. Και βέβαια προστασία της δημοκρατίας μας με μα πολύ πιο στιβαρό θεσμικό πλαίσιο από εγκληματικές οργανώσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν κυρίως τα τελευταία χρόνια και εφαρμόστηκαν από τη δικαιοσύνη, έγινε χρήση τους πολλές φορές. Τώρα, Στη δημόσια συζήτηση ακούγονται κυρίω δύο ζητήματα. Το ένα έχει, έχει να κάνει με τι αγωγέ κατά δημοσιογράφων. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ αυτή την κριτική ότι επειδή ασκούνται αγωγέ κατά δημοσιογράφων, φημώνεται η δημοσιογραφία. Καταρχά, ο κάθε πολίτη, ο κάθε ιδιώτη έχει δικαίωμα να προασπίσει τα συμφέροντα δικά του και τη οικογένειά του. Όποτε πιστεύει ότι θίγονται. Είτε είναι δημοσιογράφο, είτε είναι, έχει οποιαδήποτε επαγγελματική οποιαδήποτε ιδιότητα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κάθε πολίτη είναι ε, δεν εξαιρείται βασικά κανένα, ανάλογα με την ιδιότητά του, από το να είναι μηνιόμενο ή αναγόμενο. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αγωγή και οποιοδήποτε μπορεί να δεχθεί μια αγωγή. Δεν πιστεύουμε σε πολίτε δύο ή τριών κατηγοριών. Δεν θεωρούμε ότι το κράτο φημώνει τον τύπο επειδή επιτρέπεται διαχρονικά σε αυτό το κράτο, στο πλαίσιο τη ελεύθερη λειτουργία τη δικαιοσύνη, να μπορεί κάποιο να κάνει αγωγή είτε σε ένα δικηγόρο, είτε σε ένα δημοσιογράφο, είτε σε οποιονδήποτε. Το δικαστήριο κρίνει, είτε αστικό είτε ποινικό, αν αυτή η αγωγή ευσταθεί, αν αυτή η μήνυση ευσταθεί. Θεωρώ λοιπόν μια εντελώ ανεδαφική λογική περιφήμωση τη δημοσιογραφία, επειδή μπορεί κάποιο να κάνει αγωγή σε έναν δημοσιογράφο. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι το λένε αυτό, τι λένε, ότι μπορεί κάποιο να γράφει και να λέει ό,τι θέλει, χωρί να μπορεί να κρίνει δικαιοσύνη αν αυτά τα οποία γράφει λέει είναι αληθινά. Αν τελείται ένα δίκημα, εν προκειμένου, αν είναι για ποινικό επίπεδο, τη συκοφαντική δυσφήμιση. Και μάλιστα μια κυβέρνηση, η οποία κατήργησε ουσιαστικά, καταργεί με τον νέο ποινικό κώδικα την απλή δυσφήμιση για του δημοσιογράφου. Και ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάζουν και διάφορε μελέτε, και εγώ θα σα πω κιόλα ότι κάθε μελέτη την παίρνουμε πολύ σοβαρά στα υπόψη, είναι την υπόθεση τη δολοφονία του Καραϊβά. Που σίγουρα όλου μα συγκλώνησε και όπω και κάθε δολοφονία, και κάθε ανθρωποκτονία θέλουμε να διαλευκανθεί μέχρι τέλου. Σα είπα ότι έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πρόοδο στη χώρα. Έχουμε εξηχνίαση του 90% των ανθρωποκτονιών. Προφανώ όμω υπάρχει και ένα 10% και όλε οι υπόλοιπε ε, σοβαρέ περιπτώσει που ακόμα πρέπει να εξηχνιαθούν. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Το μόνο που, παρα... που, που λέμε είναι μακάρι να έχουμε την ταχύτερη δυνατή εξηχνίαση όλων των υποθέσεων όπω και αυτή. Αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά του δεν είναι μοναδική ανεξηχνίαστη υπόθεση. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων, ε, υποθέσει οι οποίε έχουν εξηχνιαστεί, έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, πολλέ εκ των οποίων έχουν οδηγηθεί και στον πρώτο ή στο δεύτερο βαθμό. Τώρα, ένα γενικό συμπέρασμα, το έχω πει και μια άλλη φορά, κάθε φορά που έρχονται εκλογέ, και κυρίω αυτό αναφέρεται σε κάποια κόμματα τη αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο, προσπαθούν να χτυπήσουν τη δυναμική τη χώρα και του Πρωθυπουργού. Ο Κυριακό Μετσοτάκη πήρε μια χώρα που ήταν μαύρο πρόβατο τη Ευρώπη, που γινόντουσαν σύνοδοι κορυφή, ε, συσκέψει επί συσκέψεων για να συζητήσουμε το αρνητικό παράδειγμα τη Ελλάδα, αυτή ήταν η πραγματικότητα, και πλέον η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, μέσα σε πολλά προβλήματα, σε πολύ μεγάλε κρίσει. Έχει αυξήσει το ΑΕΠ έχει μειώσει το χρέο τη, έχει σταθεί στα πόδια τη, οχυρώνεται αμυντικά, προστατεύει τα σύνορά τη, δίνει το παράδειγμα και είναι μια η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία μια από τι πιο ισχυρέ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οδεύει προ τι ευρωεκλογέ με σημαντικέ επιτυχίε και για το Ταμείο Ανάκαμψη με πρωτοβουλίε του Πρωθυπουργού και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και για τα μέτρα αντιμετώπιση τη αγόμενη ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν τη χώρα μα, δυστυχώ με την συνδρομή κάποιων εντό συνόρων, αλλά το ξαναλέω. Ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα συμπεράσματα κάθε έρευνα, κάθε επιμέρου ανάλυση. Αλλά η αλήθεια λέγεται στην έκθεση για το κράτο δικαίου που συντάσσεται για όλα τα κράτη από την Ευρώπη. Έρχεται και σε εμά κάθε καλοκαίρι, βλέπουμε τα συμπεράσματα, προχωράμε και πολύ πιο γρήγορα αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά ας μην μηδενίζουμε μια προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ελάτε. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ε, με βάση την απάντηση που δώσετε προηγουμένω. Ε, πρώτον, γιατί η, 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 η ίδια η, η Κομισιόν ε, έχει προ, προχωρήσει σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τι αγωγέ τύπου SLAP, ένα το κρατούμενο, ε, θέτοντα μάλιστα και συγκεκριμένο ορισμό τι είναι SLAP ε, και τι είναι άλλου είδου αγωγή. Και δεύτερον, η η οργάνωση διεθνή Διεθνής Διαφάνεια θεωρείται ότι στοχοποιεί τη χώρα και τον Πρωθυπουργό. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Καταρχάς να πούμε ότι και αυτό είναι και μια άποψη της κυβέρνησης και μάλιστα και προσωπική μου άποψη και ως νομικός δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει ως προς το τι ε, ισχύει είτε για ζητήματα ποινικού είτε για ζητήματα αστικού δικαίου. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κάνει μια μήνυση, μια αγωγή. Και ο κάθε πολίτης προφανώς μπορεί να είναι μηνυόμενος ή εναγόμενος σε μία περίπτωση, σε μία υπόθεση. Δεν σημαίνει ότι κάθε αγώγη, κάθε μήνυση θα προχωρήσει, θα γίνει δεκτή η αγωγή, θα οδηγήσει σε καταδίκη μία μήνυση, αλλά το ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν πολίτες δύο και τριών ταχυτήτων. Όλοι μας μπορούμε να, να, να ασκήσουμε... Τα δικαιώματα τα οποία μα δίνει ο νόμο, και μπορεί να βρεθούμε σε κάποια στιγμή σε σημείο εναγόμενου ή μηνιόμενου. Αυτή είναι η άποψή μα. Νομίζω αυτό ισχύει διαχρονικά στη χώρα και αυτό θέλουμε να συνεχίσει να ισχύει στη δημοκρατία μα. Τώρα, το, το, δεύτερο, το δεύτερο που με ρωτήσατε. Όχι, δεν είπαμε ότι η στοχοποίηση έχει να κάνει με μία έρευνα ή με ένα πόρισμα. Ούτε απαξιώνουμε την οποιαδήποτε έρευνα. Σα λέμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία και με πολιτικέ οι οποίε εφαρμόστηκαν, όλα αυτά που σα ανέλησα είναι νόμοι του κράτου, είναι πολιτικέ οι οποίε έχουν εφαρμοστεί και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία του τύπου. Και όπω βλέπετε, όπω λειτουργεί και η συγκεκριμένη διαδικασία και συνολικά ο τύπο, το, 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 το αντιλαμβάνεστε ότι εμεί απαντάμε σε όσο το περισσότερες περισσότερε ερωτήσει. Εδώ είναι μια ζωντανή διαδικασία που γινόταν, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Προσπαθούμε να δίνουμε στοιχεία. Έχουμε το μητρό των εφημερίδων, το μητρό των, των μέσων συνολικά. Υπάρχουν διαφανής πολιτικέ στήριξης των μέσων για τι αυξημένε ανάγκε και των μέσων και των περιφερειακών μέσων και των κεντρικών μέσων. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθήκον μα είναι να τα αναδείξουμε και προφανώ τι όποιε παρατηρήσει και επισημάνσει παρά την πρόοδο η οποία αναγνωρίζεται δεδομένα και ειδικά την τελευταία, στην τελευταία έκθεση που συντάχθηκε, που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλα τα κράτη, προφανώ υπάρχουν και επισημάνσει τι οποίε εμεί τι κοιτάμε με προσοχή και κοιτάμε να, να διορθώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διορθωθούν και διαχρονικέ παθογένειε. Δηλαδή, τα τελευταία νομοθετήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνη απαντούν σε ερωτήματα, ο ενιαίο χάρτη των δικαστηρίων και όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, εμεί προσπαθούμε να απαντάμε με πολιτικέ και με πράξη. Αυτό λέω και τίποτα περισσότερο. Οπότε, έχετε κάποια ερμηνεία που διεθνεί οργανισμοί όπω οι προαναφερόμενοι και άλλοι κατά καιρού που έχετε δώσει αντίστοιχε απαντήσει ε, δεν. Είναι... Δεν λαμβάνουν, μάλλον λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα στοιχεία, καταλήγουν σε δείκτε που μα δείχνουν χαμηλά ή στι τελευταίε θέσει στην ελευθερία του τύπου, στο κράτο δικαίου και άλλου δείκτε. Έχετε κάποια ερμηνεία πολιτικά γιατί συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε δουλειά τη κυβέρνηση να ερμηνεύω ε, εκθέσει ε, και να ψάχνω να βρίσκω κίνητρα. Δουλειά δική μου είναι να παραθέτω τι πολιτικέ τη κυβέρνηση τι νομοθετικέ παρεμβάσει και βέβαια να, να, να σας παραθέτω και τις επίσημες εκθέσεις. Συγκεκριμένα για το ζήτημα του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του τύπου και όλων των συναφών ζητημάτων, επαναλαμβάνω, υπάρχει επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντάσσεται για όλα τα κράτη ε, της Ευρώπης, είναι ετήσια και είναι δημόσια. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα απάντησα. Έλατε. Καλό μήνα, κύριε Εκπρόσωπε. Ανατήρητα, η κυβέρνηση έχει ανοίξει μέτωπα. Με τα νομοσχέδια των νέων ποινικών κωδικών, κωδικών τη επιστολική ψήφου, τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και βέβαια του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Εσχάτω, Κόνη έχει σηκωθεί και για τη ρύθμιση Βορύδη, όπου υποχρεώνει του Δήμου να ασκούν έφεση σε κάθε θετική πρωτόδικη απόφαση για του συμβασιούχου. Χαρακτηριστικέ είναι οι περιπτώσει των Δήμων Αθηναίων και Χαλανδρίου και ιδιαίτερε δεύτερε περίπτωση που μονιμοποίησε του υπαλλήλου είναι στι προθέσει σα η, η κατάργηση τη ενόγω διάταξη. Δεν μπορώ να σα απαντήσω για κάτι το οποίο δεν έχω ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο. θα απευθύνω το ερώτημά σα στο αρμόδιο Υπουργείο και θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Α, ελάτε. Τελευταίο, συγγνώμη. Ο κύριο Δένδια ανακοίνωσε χθε πω η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση τη Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των πλοίων από τι επιθέσει των Χούθη. Είναι αυτή μια ανατολική υποχρέωση, υπάρχει κάποιο λόγος που παίρνει απόφαση η χώρα μας να εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο και έχετε σταθμίσει τους κινδύνους για τη χώρα και την ελληνική ναυτιλία. Ναι. Η πρόταση του Υπουργού Εθνική Άμυνα, του κ. Νίκου Δέντια, εξυπηρετεί πλήρω απολύτω τα εθνικά μα συμφέροντα. Είναι σημαντικό ότι διαπιστώθηκε κοινή βούληση και κατά τη διάρκεια τη Συνόδου των Υπουργών Εθνική Άμυνα. Ακολουθείται κατά αναλογία η ίδια διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και στην περίπτωση στην επιχείρηση την επιχείρηση Ειρήνη για, για τη Λιβύη. Είναι πλήρω αναρμονισμένη με τα συμφέροντα τη χώρα μα αλλά και με τα συμφέροντα τη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα και ω ένα ισότιμο εταίρο στην, στην Ευρώπη. Και έχει βέβαια και πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η επιχείρηση και για οικονομικού λόγου, λόγου εμπορίου, του οποίου αναλυτικά εξήγησε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα. Ευχαριστώ.